γιορτάζουμε την Παναγιά. Γιορτάζουμε με τις παρακλήσεις, με την νηστεία και σήμερα με τη Θεία Κοινωνία. Έτσι η Παναγιά είναι μέσα στην καρδιά μας και παραμένει μαζί μας και ευλογεί την καρδιά μας, το σπίτι μας και τη ζωή μας. Και όλοι μας έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη από την ευλογία της, καθώς είναι η μόνη πραγματική ελπίδα για τη ζωή μας. Και νομίζω ότι σαν λαός και σαν πατρίδα και σαν Ελλάδα της οφείλουμε σήμερα ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, γιατί την ημέρα της κίνησής της διάλεξε να ξαναχαρίσει τα δυο παιδιά μας τα φυλακισμένα στις τουρκικές φυλακές, στις οικογένειές τους και στην πατρίδα μας. Δεν το πέτυχε καμία πολιτική συναλλαγή. Η συγκυρία είναι ξεκάθαρη. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος έλεγε: «Όταν μιλάς στο παιδί σου ή και στον άλλον, τα λόγια σου φτάνουν μόνο στα αυτιά του και συνήθως τον εκνευρίζουν. Όταν όμως μιλάς στο Θεό για τον άλλον, τότε ο Θεός μιλάει στην καρδιά του». Και όλο αυτό το καιρό η Εκκλησία μας δέεται για αυτά τα δύο παιδιά ασταμάτητα. Και να που η Παναγιά μίλησε όχι στα αυτιά του Τούρκου Προέδρου, αλλά ίσως στην καρδιά του. Και αυτή την ημέρα της Παναγιάς, λοιπόν, τα παιδιά αυτά θα ελευθερωθούν από τις φυλακές. Έχω την πληροφορία από τον Πατέρα Ενός, πιθανώς σήμερα θα είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Παναγία μας, γιατί πάντοτε και πάντα παραμένει η υπέρμαχος στρατηγός αυτού του γένους, η σπίσμα όσων την αρνούνται και την πολεμούνται.